Έχοντας αυτό στο μυαλό τους, οι ομάδες διάσωσης δεν ανησυχούν μόνο για τα θύματα, αλλά και για τη δική τους ασφάλεια. Συνεχίζουν όμως το έργο τους με γενναιότητα. Κοντά στα μεσάνυχτα, ένα τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί εκπληκτό το δράμα που εκτυλίσσεται στα ερείπια του Γενικού Νοσοκομείου. Ένα μικροσκοπικό, εύθραυστο πλάσμα βρίσκεται ζωντανό μέσα στα ερείπια. Αναπνέει ακόμα, μετά από εγκλωβισμό 40 ωρών. Γάλλοι και Μεξικάνοι, μέλη των ομάδων διάσωσης, συνεργάζονται για να απεγκλωβίσουν το αγοράκι. Έχουν πρόσβαση σε αυτό, αλλά δεν μπορούν να το τραβήξουν έξω. Μία λάθος κίνηση και μπορεί να αποβεί μοιραία. Κατόρθωσε να επιζήσει μετά την κατάρρευση του κτηρίου δύο κρύες νύχτες και την έλλειψη τροφής και νερού. Τελικά, σχεδόν δύο μέρες μετά τη γέννησή του, το αγοράκι γεννιέται για δεύτερη φορά μέσα από τα ερείπια του Γενικού Νοσοκομείου. Ο απεγκλωβισμός του νεογέννητου βρέφους δίρκεσε σχεδόν 10 ώρες. Οι Γάλλοι και οι Μεξικάνοι εργάτες είναι εξαντλημένοι αλλά πανευτυχείς. Το αγόρι βρίσκεται ασφαλές. Είναι ένα από τα νεογέννητα βρέφη που αποκαλούν Los Milagros, δηλαδή τα μωρά θαύματα. Κάποια από αυτά άντεξαν συνολικά 9 μέρες, όσο δηλαδή χρειάστηκε για να τα σώσουν. Λίγοι ενήλικες θα άντεχαν τόσο πολύ χωρίς τροφή και νερό. Έχει διαπιστωθεί ότι τα νεογέννητα μπορούν να πέσουν σε λίθαργο και να ζουν από τα λίπη και τα υγρά του σώματός τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τα 22 μωρά που ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια του Γενικού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Γόρες είναι απλά θαύματα του Θεού. I don't have any explanation of it. I mean, really, really, scientifically, it is not. It's unbelievable. Really, it's hard to believe that one kid, without any difference, could support all those things against him. But it happened. Este es mi hijo. Ο Βίκτορ Χερνάντες, ο γιος της Κριστίνα Καστανιέτα, ήταν ένα από τα μωρά θαύματα. Και τα δύο του πόδια ακροτηριάστηκαν. Όμως επέζησε. Τις μέρες που ακολούθησαν μετά το σεισμό, ο πρόεδρος Ντέλα Μαντρίτ επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές. Η εμφάνιση του όμως δεν κατόρθωσε να μειώσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου που χειρίστηκε τη φυσική αυτή καταστροφή. The government was very slow. I think the government never really was conscious of the extension of what had happened. And it was a lesson for the Mexicans because they found out how bad their government was. They couldn't trust their government. They couldn't trust the President of the Republic. They start asking themselves, where are we living? Where have we made our lives? What is going to happen to us? Who takes care of us? And of course they found out that the ones who took care of them were the Salvation Army and the Boy Scouts and the Girl Scouts. I do not share the opinion that the response to the disaster failed. A disaster overwhelms the normal capabilities of controlling something.
Es posible que haya habido... It's possible that there was lack of information, lack of coordination, because of the magnitude of the disaster. Όσο η κυβέρνηση προσπαθούσε να κινητοποιηθεί και να οργανωθεί, οι εθελοντές συνέχιζαν να σώζουν ανθρώπους. Ελπίζοντας να μπορέσουν να ακούσουν τις πνιγμένες φωνές των επιζώντων, τα σωστικά πληρώματα απαιτούν ησυχία. Μετά από λίγες στιγμές, αρχίζει ξανά η φασαρία και ο πανικός. Στο νοσοκομείο Wars, ένας αυτοαποκαλούμενος αρχηγός εξαπολύει μια στρατιά εθελοντών σε μια προσπάθεια να σχηματίσουν ένα είδος τούνελ μέσα στα ερείπια. Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι από 750 άνθρωποι θαμμένοι εκεί. Διαισθανόμενος δισταγμό φωνάζει ότι ο δεύτερος σεισμός σταθεροποίησε τα ερείπια, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης. Τελικά κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 150 ανθρώπους από τα ερείπια. Δύο εβδομάδες μετά τους σεισμούς, δεν γίνονταν πλέον θαύματα και τελείωσαν οι επιζώντες. Αυτοσχέδια φέρετρα ενώνονταν για να μεταφέρουν τους εκατοντάδες νεκρούς σε ένα γήπεδο baseball που βρισκόταν στο κέντρο του Μεξικού. I remember a young man who was helping and he was a student at the university and he was very worried. He had never seen dead people like he at that time, so he started fumigating them and speaking to them. He said, I have no right to see you with your dress up. I have no right to see you. Why didn't you run, little girl? Why did a beam fall on you? I think it was very moving to hear all these stories, no? These young students that were afraid of death, afraid of being contaminated, and yet doing their job and doing their work. Ο τελικός απολογισμός των θανάτων αμφισβητείται ακόμα. Η επίσημη κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 6.000. Στην πραγματικότητα όμως, είναι ίσως περισσότεροι και από 10.000. Το ίδιο ανησυχητικό είναι και το πού πέθαναν. Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, κρατικές υπηρεσίες. Γιατί συνέβη αυτό? Η απάντηση βρίσκεται θαμμένη στο παρελθόν του Μεξικού. Η μεγαλύτερη παγίδα του θανάτου μετά το σεισμό του 85 στην πόλη του Μεξικού ήταν το σύμπλεγμα των κτηρίων Νουέβο Λεόν. Εκτιμάται ότι εκεί πέθαναν 1.200 άνθρωποι. Εντελώς τυχαία, το κτίριο στεκόταν σε ένα από τα ιστορικά σταυροδρόμια των ανθρώπων του Μεξικού. Αυτή είναι η πλατεία τριών πολιτισμών. Μνημεία του αρχαίου πολιτισμού των Αζδέκων. Μια εκκλησία της περίοδου του απικισμού από την Ισπανία. Και σύγχρονα κτίρια. Πρόκειται για ένα μέρος με σκοτεινό παρελθόν. Εδώ οι Αζδέκοι θυσίασαν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες. Εδώ οι Ισπανοί κατακτητές σκοτώνουν τους Αζδέκους με τα ξύφη τους. Και είναι επίσης το σημείο που ξεκινά η ιστορία των μεγάλων σεισμών στο Μεξικό. Αρχικά η κοιλάδα του Μεξικού ήταν καλυμμένη με λίμνες και βάλτους, με μεγαλύτερη τη λίμνη Τεξκόκο. Όταν κατέφθασαν οι Αζδέκοι το 14ο αιώνα, εγκαταστάθηκαν σε ένα νησί στη λίμνη αυτή και ίδρυσαν την πόλη τους στην Τένοτσίλταν.
Ο μόνος τρόπος για να μεγαλώσουν αυτή την πόλη ήταν με το να δημιουργηθούν μικρά νησιά από λάσπη που θα έβρισκαν στον πάτο της λίμνης. Στην περιοχή Σολτσιμίλκο, της πόλης του Μεξικού, υπάρχουν ακόμα μνημεία της γης που δημιούργησαν οι Αζτέκοι. Ονομάζονται τσινάμπας, που σημαίνει «υπτάμενη κήπη». Δημιουργώντας αυτή την έφορη αλλά εύθραυστη γη, οι Αζτέκοι κατάφεραν να τραφούν και να επεκτείνουν την πόλη τους. Οι σεισμοί που ακολούθησαν στην κοιλάδα διατάρσαν συνεχώς τη γη αυτή. Οι Αζτέκοι τρόμαξαν τόσο που ήταν μεταξύ των πρώτων λαών που ανέπτυξαν ένα σύστημα καταγραφής των σεισμών. Η Δόκτωρ Βιρτζίνια Γκαρσία Κώστα αποκρυπτογραφεί τα σύμβολα των Αζτέκων. Here is Tlali, or Tierra, or Earth, and here is Olin, or Movement. And when you find them together, it means movement of Earth. In the center you find this that is the eye of the night. That means this earthquake occurred at night. Οι Αζτέκοι πίστευαν ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει με μια φυσική καταστροφή. Αλλά το 1532 η αυτοκρατορία τους κατέρευσε όχι μόνο από τη φύση, αλλά και από τους 450 Ισπανούς στρατιώτες με σύγχρονα όπλα. Η πόλη Τσενοτσίλταν καταστράφηκε και στα ερείπια της χτίστηκε η σημερινή πόλη του Μεξικού. Για εκατοντάδες χρόνια αργότερα, οι λίμνες συνέχισαν να αποξηραίνονται και να χτίζεται πάνω τους ο σύγχρονος πολιτισμός. Στην αρχή του 20ου αιώνα, η σύγχρονη πόλη του Μεξικού άρχισε να επεκτείνεται. Χτίστηκε μια τεράστια πρωτεύουσα πάνω στο ασταθές έδαφος των λιμνών. This city grew to a size that it never should have grown to. During the pre-Hispanic period, it was acknowledged that the city was in the wrong place and that it should be moved elsewhere. But it kept growing and growing. And today, you can see the effects that a given threat can have on a city of this type. Σήμερα, οι ανώμαλοι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά κάτω από την πόλη. Και αυτός ο καθεδρικός ναός που χτίστηκε κατά την απικιοκρατία βρίσκεται 12 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι ήταν. Τοποθετήθηκε τσιμέντο κάτω από το κτίριο για να μην βουλιάξει άλλο. Ο καθεδρικός ναός βούλιαξε καθώς σταματούσε η ροή του νερού κάτω από την πόλη. Η ειρωνία είναι ότι μια τέτοια πόλη που χτίστηκε πάνω σε μια αρχαία λίμνη δεν έχει πολλά αποθέματα νερού. Ένα γεγονός που σώζει ακόμα την πόλη από την παράξενη γεωλογία της είναι ότι το επίκεντρο του τελευταίου σεισμού βρισκόταν 320 χιλιόμετρα μακριά. Η τεκτονική πλάκα όμως που φιλοξενεί την περιοχή του επίκεντρου την χάνει να είναι μεγάλη. Κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού ωκεανού στην Αμερική συναντιούνται τεράστιες τεκτονικές πλάκες. Κινούνται συνεχώς, τρίβονται μεταξύ τους και συγκρούονται υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων. Λίγο πιο μακριά από την ακτή του Μεξικού, μια μικρότερη τεκτονική πλάκα, ο Cocos Plate, εισχωρεί κάτω από μια άλλη τεκτονική πλάκα γνωστή ως πλάκα της Βόρειας Αμερικής. In simplest terms, the Cocos Plate is being shoved underneath Mexico. We call it a subduction. And so this little plate is being driven beneath the Mexican coastline. And there's a great deal of friction associated with that. And what happens is the Mexican coastline is pulled down, but eventually the friction is overcome and Mexico pops up. And when these large earthquakes occur, they cause shaking in the interior. Οι πιο σοβαρές ζημίες από ένα σεισμό σημειώνονται συνήθως γύρω από το επίκεντρο. Η πόλη του Μεξικού αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Τα σεισμικά κύματα διανύουν απόσταση μεγαλύτερη των 320 χιλιόμετρων πετρωμάτων, προκαλώντας ζημιές στην πόλη του Μεξικού. The interesting thing about Mexico City is, of course, the damage pattern. There was not a great amount of damage along the coast in the epicentral area, although they were shaken very strongly. Most of the damage was in isolated pockets in Mexico City, and it can be directly traced to the ground conditions. And those lake bed sediments are very soft, they amplify seismic shaking, and that was the reason why there was so much damage in Mexico City. Bad ground conditions leads to bad damage in earthquakes.
Οι συνθήκες του εδάφους της πόλης και η απόστασή της από το επίκεντρο εξηγούν επίσης την αυτεία που ένιωσαν ορισμένοι κατά τη διάρκεια του σεισμού. Οι σεισμικές νονήσεις, αφού ταξίδεψαν από την ακτή στην πόλη, ενδυναμώθηκαν προκαλώντας αλλεπάλληλα σεισμικά κύματα που προκαλούν στον άνθρωπο την αίσθηση της ζάλης. Τα σεισμικά κύματα μετέτρεψαν το μαλακό έδαφος της παλιάς λίμνης σε ένα μίξερ, καθώς αναπηδούσαν μεταξύ μαλακών και σκληρών τμήματων του εδάφους. Η πόλη του Μεξικού διαθέτει το χειρότερο τύπο εδάφους που τη θέτει σε υψηλό κίνδυνο κατά τη διάρκεια σεισμών. It's the worst possible configuration if you kind of pathologically wanted to create a city to suffer the worst possible fate. You'd put it at Mexico City, because no matter where that earthquake is, Mexico City was going to feel it strongly. Το 1957 ήρθε η πρώτη σύγχρονη απόδειξη για την αδυναμία της πόλης όσον αφορά τους σεισμούς. Ένα σεισμός εντάσσεως 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβε χώρα κοντά στο Ακαπούλκο. Οι καταστροφές που προκάλεσε έχουν καταγραφεί με κάμερα. Ο σεισμός έλαβε χώρα περίπου 320 χιλιόμετρα μακριά από το Μεξικό. Οι συνέπειες όμως ήταν τόσο καταστροφικές που θεωρήθηκε λανθασμένα ότι ήταν το επίκεντρο. Σημειώθηκαν 600 θάνατοι και αγνοούμενοι. Παλιές επιβλητικές εκκλησίες κατέρευσαν. Το ίδιο συνέβη και με το σύγχρονο μεγάλο κτίριο, το οποίο η κατασκευή είχε ολοκληρωθεί μόλις πριν το σεισμό. The 1957 earthquake provided a very clear lesson about where conditions were poor in Mexico City, where there was going to be a serious problem in the next earthquake. But like many other places in the world, those lessons are forgotten as the pressure to develop basically overcomes perhaps more long-term thinking about earthquake safety. Σύντομα, μετά το σεισμό του 1957, το Μεξικό έμελε να διανύσει άλλη μία περίοδο σεισμών, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του. Έμελε επίσης να λάβει μία προειδοποίηση για μία μεγαλύτερη καταστροφή που θα επέρχεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, προάγγελοι των σεισμών που θα γίνονταν στο Μεξικό ήρθαν από μακρινούς τόπους και ήταν οι μεγαλύτεροι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του κόσμου. Σήμερα το Μεξικό είναι η πόλη των ακραίων φαινομένων. Η πολυτέλεια δίπλα στη φτώχεια. Η φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτό το πλούσιο και μπερδεμένο μέρος άρχισε να αποκτά τη μορφή που έχει σήμερα στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όσο όμως χτίζονταν όλα αυτά τα επιβλητικά κτίρια, οι μεγάλοι σεισμοί φαίνεται να γίνονταν κάπου αλλού. In 1960, there was an enormous earthquake in southern Chile, the largest earthquake we know about, perhaps about magnitude 9.5 on the Richter scale. Κοντά στο επίκεντρο του μεγάλου σεισμού προέκυψε και ένα τσουνάμι με κύματα ύψους 9 μέτρων που αφάνισε ολόκληρα χωριά. Ήταν μια αραιοκατοικημένη περιοχή και όμως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι και περισσότεροι από 5.000 βρήκαν το θάνατο. Any place we have the potential for such a great earthquake, we know that there is going to be damage not only on top of the earthquake fault itself, along the coast, but far inland as well. This is a lesson that applies in Mexico, it applies in Japan, it even applies in the United States in areas where we have subduction zones. Αργότερα το 1964 είχαμε άλλη μία απόδειξη του προβληματικού εδάφους του Μεξικού. Με
Μεγάλη Παρασκευή, στην περιοχή Anchorage, στην Αλάσκα, σημειώθηκε ένας σεισμός 9,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που διήρκησε ολόκληρα λεπτά. When I say huge, I mean 800 miles long. The shaking was immense in Alaska. Now, obviously, Alaska is an unpopulated area. Even Anchorage, which suffered mightily, is unpopulated by the standards of Mexico City or any other urban area. Πρώτα η Χιλή, μετά η Αλάσκα. Μαζί με το Μεξικό αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή. Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα στρώματα του εδάφους που είναι υπεύθυνα για τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στα χρονικά. Ο σεισμός του 1985 στο Μεξικό, που έγινε λόγω της ακατάλληλης ποιότητας εδάφους και επέφερε τόσες καταστροφές, ήταν ένα θανάσιμο πλήγμα για την περιοχή. What happens to the seismic waves when they go up into the lake bed is they bounce back and forth from the top of the lake bed down to the bottom. And that takes a certain amount of time, a few seconds. And that means buildings of a certain height get very strongly shaken. Τα σεισμικά κύματα ενίσχυσαν τις δονήσεις μέχρι που τα κτίρια ξεπέρασαν το όριο αντοχής τους. Περιέργως, κάποια από τα παλιότερα κτίρια της πόλης δεν έπαθαν σχεδόν το παραμίκρο. Η ηλικία ενός κτιρίου δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο το ύψος. Ένα παράδειγμα είναι αυτή η απικιακή εκκλησία. Τα σύγχρονα κτίρια που βρίσκονταν γύρω από αυτή δεν είχαν την ίδια καλή τύχη. Κάποια κτίρια συγκρούστηκαν κυριολεκτικά στο σεισμό του 1985. Now imagine you've got a tall 20-story building next to, cheek by jowl against, let's say, a 5 or 6 or 10-story building. The 20-story building, if they were shaking together, no problem. But if the little one's shaking like this and the big one's shaking like that, then they can pound into each other. And one of the problems of Mexico City is that buildings of different height basically smashed into each other because they did not move together. Παρά την κακή γεωλογία του Μεξικού, υπάρχει όμως ελπίδα. Τα σύγχρονα κτίρια κατασκευάζονται πλέον τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Ορισμένα μάλιστα ξαναχτίζονται για αυτό το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές που υπέστησαν σε προηγούμενους σεισμούς. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ενίοτε ιδιαίτερα ακριβή, όπως παραδείγματος χάρη στις περιπτώσεις που έχουμε την κατασκευή κτιρίων πάνω σε βαριά δικτυωτά ατσάλινα πλέγματα. Παρ' όλα αυτά, το Μεξικό συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τους σεισμούς. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, τα κτίρια δεν έχουν μεταξύ τους μεγάλη απόσταση και μπορούν άνετα να συγκρουστούν μεταξύ τους και να καταρρεύσουν. Καθώς ο επόμενος μεγάλος σεισμός αναπόφευκτα πλησιάζει, δεν είναι μόνο το Μεξικό που κινδυνεύει. Σύντομα, άλλη μια πόλη θα έχει την ίδια μοίρα. Το Ακαπούλκο, η απαστράπτουσα πρωτεύουσα της Μεξικανικής Ριβιέρα. Λευκές, σαμουδερές παραλίες απαράμιλης ομορφιάς. Κορμιά που λούζονται στον ήλιο. Τερατώδη σεισμή. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το Ακαπούλκο. Κι όμως, εν καιρό, αυτός ο επίγειος παράδεισος μπορεί να γκρεμίσει. Κατά μήκος των τεκτονικών πλακών του Μεξικού, εκεί όπου η Cocos Plate εισχωρεί κάτω από την τεκτονική πλάκα της Βορείου Αμερικής, υπάρχουν κενά που ονομάζονται μεσοωκεάνιες ράχες. So the Cocos Plate is going down the hatch. Now, if we have an earthquake here, above this finger, that part of the stress is relieved. And then, let's say we have another one here. That leaves this guy as the linchpin. That's where it's hung up now. That's what you might call, or what we call, a seismic gap. We haven't had an earthquake there in some period of time. So that's the place that is more likely to have an earthquake next. Ένας χάρτης των τελευταίων σεισμών που έγιναν στο Μεξικό δείχνει καθαρά ότι οι σεισμοί έχουν την τάση να γίνονται βόρεια και νότια του Ακαπούλκο. Πάντα όμως δίπλα στην πόλη Γκερέρο, που αποτελεί μεγάλο θέρετρο.
Η ίδια η πόλη όμως δεν έχει επηρεαστεί, φαίνεται όμως να αποτελεί την ιδανική περιοχή για να γίνει ο επόμενος σεισμός. Τα προγνωστικά είναι άσχημα και για το Ακαπούλκο. Η τελευταία φορά που έγινε σεισμός στην πόλη ήταν το 1957 και είχε ένταση 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τότε το τοπίο ήταν εντελώς διαφορετικό, στην ουσία ήταν το παλιό λιμάνι. Το Ακαπούλκο σπανίως αναφερόταν στις ειδήσεις και τις διάφορες εκπομπές, καθώς το ενδιαφέρον συγκεντρωνόταν στις τρομερές καταστροφές που λάμβαναν χώρα στο Μεξικό. Από τότε το Ακαπούλκο έχει εξελιχθεί σε διεθνή τουριστική περιοχή αλλά και σε ένα υποψήφιο τόπο για μεγάλο σεισμό. Κάτω από τα επιβλητικά παραλιακά ξενοδοχεία εκτείνεται ένα τρωτό ασταθές έδαφος. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού των 1 εκατομμυρίου ανθρώπων ανήκει στην εργατική τάξη και στους φτωχούς. Τα σπίτια τους δεν είναι ασφαλή και πιθανώς θα καταρρεύσουν σε ένα μεγάλο σεισμό. Ακόμα και τα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαν χτιστεί πριν από το σεισμό του 1985 μπορεί επίσης να γκρεμιστούν. Acapulco is probably the only city along the coast which has very tall buildings which has not experienced large earthquakes in the recent past. So it is a segment where we expect very large earthquakes to occur within a decade or so. And we are concerned that this is a city which is now not the typical town along the coast of Mexico. Η οικονομία του Ακαπούλκο στηρίζεται στον τουρισμό. Ένας σεισμός λοιπόν με όλα όσα συνεπάγεται, με τους αναρρύθμιτους νεκρούς και τραυματίες, θα βγάλει αυτόματα την πόλη από τη λίστα των τουριστικών προορισμών. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστα ξενοδοχεία έχουν ανασκευαστεί. Το Ακαπούλκο φαίνεται να ζει σε μια κατάσταση άρνησης, σαν να μην θέλει να δεχθεί ότι κινδυνεύει από τους σεισμούς. Ένας μεγάλος σεισμός θα ήταν καταστροφικός για το Ακαπούλκο. Θα πέθαιναν χιλιάδες άνθρωποι. Θα έμεναν 1 εκατομμύριο άστεγοι. Παρόλο που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του, το Ακαπούλκο στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα που μπορεί τουλάχιστον να σώσει πολλούς άλλους. Πρόσφατα το Μεξικό καθιέρωσε ένα σύστημα προειδοποίησης για τους σεισμούς που είναι το πρώτο που εφαρμόζεται έξω από την Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απλό σύστημα. Ένα σεισμός κοντά στο σημείο συνάντησης των τεκτονικών πλακών στην ακτή, όπως παραδείγματος χάρη του Ακαπούλκο, ανιχνεύεται με αυτά τα όργανα. Τα προειδοποιητικά σήματα μεταδίδονται στην πόλη του Μεξικού με την ταχύτητα του φωτός. Τα σεισμικά κύματα κινούνται πολύ πιο αργά, δίνοντας στους ανθρώπους πολύτιμο χρόνο για να λάβουν τα μέτρα τους και να προετοιμαστούν. Όταν χτυπάει ο συναγερμός, το υπόγειο σύστημα του Μεξικού κλείνει αυτόματα. Το σύστημα δίνει μία προειδοποίηση 70 δευτερολέπτων για έναν επικείμενο μεγάλο σεισμό, αρκετό χρόνο πριν τα σεισμικά κύματα φτάσουν και έτσι εκενώνονται τα κτίρια και το σύστημα. Αυτό είναι ένα καινούριο κτίριο. Το προηγούμενο σχολείο που υπήρχε στη θέση του κατέρευσε το 1985, σκοτώνοντας 7 μαθητές και καθηγητές. Τα ονόματά τους βρίσκονται σημειωμένα σε μία μικρή πλακέτα που κρέμεται σε κάποιο διάδρομο. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όμως είναι αποτελεσματικό μόνο επειδή το Μεξικό απέχει πολλά χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού. Οι περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο όμως, όπως είναι το Ακαπούλκο, δεν έχουν τον ίδιο χρόνο να προετοιμαστούν, οπότε δεν είναι τόσο τυχερές. There is very great concern, but not only for Acapulco. An earthquake of magnitude 8 or so in Acapulco would also cause great amount of damage to Mexico City. Το γεωλογικό ρολόι χτυπάει. Η ανθρώπινη μνήμη όμως φαίνεται να εξασθενεί.
Ακόμα και μετά το μεγάλο σεισμό του 1985, οι άνθρωποι συνεχίζουν να λειτουργούν όπως το μακρινό παρελθόν. Υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται να μην ακούνε τον προειδοποιητικό χτύπο και σχεδιάζουν και ανακατασκευάζουν κτίρια με καλύτερες προδιαγραφές για να αντέξουν στους επικείμενους σεισμούς. Δεν μπορούν όμως να πάνε εντελώς κόντρα στη φύση, να διαγράψουν τα τρωτά σημεία της γεωλογίας του Μεξικού. Mexico City should be anywhere but in Mexico City. The capital of this great country should not be there, because as long as earthquakes occur, that site is going to take every one of them and intensify it for those people. Μια ζωντανή αντιλογία στο δυσίωνο μέλλον του Μεξικού είναι αυτά τα παιδιά. Έχουν γενέθλια την ίδια ημερομηνία, 19 Σεπτεμβρίου 1985. Κάποτε ονομάστηκαν μωρά θαύματα που επέζησαν μετά το μεγάλο σεισμό του Μεξικού. Η επιβίωσή τους έδωσε ελπίδες σε μια πληγήσα πόλη. Τώρα είναι πλέον κλασικοί έφηβοι. Ακόμα και ο Βίκτορ Χερνάντες, που έχασε και τα δυο του πόδια όταν κατέρευσε το νοσοκομείο Juárez. Ο Βίκτορ θέλει να γίνει αστυνομικός για να βοηθά τους ανθρώπους. Αυτός, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά θαύματα, θα αποτελούν πάντα ένα σύμβολο της δύναμης αυτής της πόλης. Σήμερα μπορεί να δείτε στο Μεξικό άλλη μια φιγούρα σύμβολο του σεισμού του 1985. Είναι ο Μάρκος Ζαρινιάνα, ο ψήλος που συνέβαλε στη διάσωση 27 ανθρώπων. Επισκέπτεται συχνά το μνημείο που βρίσκεται στο παλιό ξενοδοχείο Regis. Είναι ένας φόρος τιμής στους ανώνυμους εθελοντές που ήρθαν από το πουθενά για να σώσουν την πόλη τους. Και θα δείτε ξανά τους ανθρώπους που προσφέρουν θέαμα στους δρόμους του Μεξικού, φτύνοντας φωτιές για να κερδίσουν τα προστοζήν. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε μετά το σεισμό. Προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση καταπίνοντας βενζίνη και φτύνοντας φλόγες, για λίγα πέσος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Το ίδιο και η πόλη στην οποία ζουν, που περπατά στο χείλος της καταστροφής. Αφήγηση Κώστας Σιδηρόπουλος.